Νιώθεις την ενέργεια κι εσύ ή χρειάζεσαι ενέργεια. Χρειάζεσαι ενέργεια από κάτι. Το ρέμπον. Μέσα. Το μέσα, ναι. Το μέσα ήταν το πιασα, Νικό. Έτσι να φαίνεται κολλημένο είμαστε. Εσύ γιατί τρέμεις. Κρυώνω. Σοβαρά τώρα. Τι είναι ρε μαγκές. Κρυώνω. Εδώ είναι η κάμερα. Εδώ κοίτα. Κρυώνω. Ταντάν! Τι κάνεις εδώ, ρε! Εμφανίστηκα, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Πάντα θα πω άλλο από αυτά τα πράγματα. Τι κάνεις εδώ? Άνοιξα μια πύλη και μπήκα. Άνοιξα μια πύλη και μπήκα, λέει. Λοιπόν, και έχω και τον τελευταίο. Ταντάν! Τι ώρα άνοιξε η πύλη? 3:33 ακριβώς. Α, ναι. Και να άνοιξα και έσκασα, μην εμφανίστηκα. Και δεν πρόλαβες, ε. Ναι, και εγώ είπα να έρθω σε ένα μέρος σωστό και με στείλανε σε εσάς. Δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ πέρα. Πραγματικά. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθα. Λοιπόν, είσαι ό,τι έλεγεσαι. Είμαι ο Άλεξ. Είμαι από την Αμαλιάδα. Άμκα. Δεν το θυμάμαι απ' έξω. Δεν πειράζει. Ταυτότητα. Ναι, έχω ταυτότητα και δίπλωμα μαζί να σου κάνει. Τέλεια. Είμαι ο Άλεξ και με μεγάλη μου χαρά ενσωματώθηκα και εγώ στην ομάδα των παιδιών, στο Hunger Nights Paranormal, για εξερευνήσεις, έρευνες και extreme καταστάσεις. Παίζει να το κάνει πολλές πρόβες, να ξέρετε. Λοιπόν, καλησπέρα σας, είμαστε Hunger Nights, όπως δεν ξέρετε. Χριστό, λέω λίγο πιο κοντά. Εσύ γιατί κάνεις βόλτες. Γιατί φεύγεις, δεν θέλεις να κάνεις intro. Όχι τόσο, όχι τόσο. Δεν είμαστε, δεν ήρθαμε για αυτό. Ήρθαμε μακριά, έλα κοντά. Να καταστούμε. 15 σεζόν θα περάσουν και θα κάνει τα ίδια ακριβώς πράγματα. Αυτός μου την πέφτει. Γι' αυτό με αγαπάνε. Τι? Γι' αυτό με αγαπάνε. Έτσι. Γι' αυτό σε κ***. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ναι, θα πέσω μαλάκα. Ίσουμα. Αυτά. Έχουμε έρθει στο εργοστάσιο Πορσελάνης. Στη Νέα Μάκρη. Μας έφερε πάλι ο ίδιος ο άνθρωπος που μας είχε φέρει και σε εκείνο με τα διαμερίσματα το κτίριο. Έχουν ακουστεί και εδώ διάφορα πραγματάκια, δεν θα κάτσουμε να πούμε τώρα, θα τα δείτε στο βίντεο, θα το αναλύσουμε. Ξεκινάμε την έρευνα. Είναι ο Θόδωρας που έχει την κάμερα, είναι ο Θεόφιλος, εγώ, είναι ο Άλεξ, το νέο μέλος και αυτός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα δούμε. Ξεκινάμε. Εσείς αυτό εννοείς πλέον? Μπορώ. Ξεκινάμε με αυτή τη μέθοδο, να αφουγκραστούμε λίγο τον χώρο. Είμαστε και οι 5 έξω από μένα, που είμαι εκτός της τετράδας. Έχετε βάλει κουκούλες, έχετε χαλαρώσει. Ωραία.
Λοιπόν, χαλαρώστε λίγο και μη σκέφτεσαι τίποτα. Όσο είστε χαλαροί εσείς, εκεί μπροστά σας έχω βάλει το EMF, το K2. Εδώ μπροστά μου έχω το Dust Rembot. Εδώ έχω το μεγάλο το Rembot. Άλλο ένα εκεί κάτω, το κόκκινο. Και έχουμε τοποθετήσει και μέσα σε αυτό το τούνελ, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, άλλο ένα Rembot. Όλα αυτά έχουν από μία action κάμερα, όπως καταγράψουμε κάτι. Άνοιξες. Ναι. Να πω σε αυτό το σημείο ότι... γύρνα το κινητό και βάλω τη λειτουργία πτήσης. Το δικό μου. Το δικό μου. Βάλε. Απλά κλείσω το μεγάλο κουμπί. Βάλω το κινητό κάτω. Ωραία. Τώρα μπήκε στη λειτουργία πτήσης. Μη μας δείχνει. Κάτι τελευταίο και την κούβρις μετά. Να χαλαρώσουμε τον τρόπο μου, να πάρω τη μορφή που έχουν τα παιδιά στο σώμα. Όπως θες χαλαρώσω. Όπως νιώθεις, όπως νιώθεις. Όπως νιώθουν τα παιδιά σου αρέσει. Εγώ έτσι είμαι εγώ, μετά και έτσι. Ωραίος εδώ, δεν έβαλα ποτέ. Night. Καλύτερος τρόπος χαλάρωσης για να ξέρεις είναι οι ανάσες. Εισπνοή, εκπνοή. Πάρε βαθιά ανάσα, άφησε τους ώμους. Λοιπόν, αφού ξεκινήσουμε να χαλαρώσετε, θα σας δώσω μερικά δευτερόλεπτα χωρίς να μιλάτε μεταξύ σας. Να αφουγκραστείτε λίγο τον χώρο που βρισκόμαστε, έχει λίγο αέρα έξω. Και ένα ψηλό βροχό. Γενικά θέλω να σκεφτείτε όλο το σώμα από πάνω από το κεφάλι μέχρι κάτω τα πόδια ότι χαλαρώνουν. Σαν να είναι στον αέρα. Προσπαθήστε να ακούσετε τους ήχους γύρω μέχρι και που περπατάω τους τύπους που ακούγονται από το πόδι μου. Έχετε χαλαρώσει. Βάλτε μέσα στο μυαλό σας ότι είναι όλα σκοτάδι. Τα πάντα γύρω σας είναι σκοτάδι. Και ότι νιώθετε την ενέργεια. Μέσα στα δωματιάκια φανταστείτε που είδατε πριν, στους διαδρόμους, στις πέτρες, στο ταβάνι, παντού. Εγώ μπορώ είμαι σε φάση που ακούω ήδη και το νερό που στάζει από εκεί κάτω που πήγα. Αναγκαστικά ακούγομαι γιατί δεν βλέπω που πατάω και για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ, βρισκόμαστε στην κατάσταση αυτή, σε πλήρη σκοτάδι. Οπότε ψιλοτυφλά πηγαίνω και εγώ γύρω-γύρω, μέσα από την κάμερα ό,τι κοιτάξω. Κάποιοι το έχετε ξανακάνει, κάποιοι το κάνετε πρώτη φορά.
Θέλω τώρα στον χώρο που κοιτάτε γύρω σας ή στα δωμάτια μέσα στο σκοτάδι ή στους διαδρόμους να φανταστείτε ότι υπάρχουν πολλές ενέργειες, ψυχές που σας κοιτάνε. Δημιουργήστε στο μυαλό σας σιλουέτες ότι σας κοιτάνε. Χωρίς να κάνετε καμία κίνηση εσείς. Και θέλω να φανταστείτε τώρα στο μυαλό σας ότι κάθεστε ο κλαδόν στο πάτωμα. Ότι είστε ο κλαδόν και κοιτάτε γύρω-γύρω με το κεφάλι σας τις σιλουέτες που έχετε δημιουργήσει. Νιώθω ότι κάποιοι σας κοιτάνε. Και οι τέσσερις ακούσατε τον ίδιο θόρυβο, όπως και εγώ. Θέλετε να πάτε κοντά, να σηκωθείτε και να πλησιάσετε προς το μέρος που βρίσκονται αυτές οι σιλουέτες. Θέλω ο καθένας να κάνει μία ερώτηση. Μία προσωπική ερώτηση. Και αν σας απαντήσει αυτή η σιλουέτα, αυτή η ψυχή, κρατήστε το να μου πείτε μετά. Μπορείτε φυσικά να επιμείνετε. Κατεβάστε το κεφάλι πιο χαμηλά να χαλαρώσετε. Όποιος έχει πάρει απάντηση να κάνει πίσω το κεφάλι του. Όποιος πήρε απάντηση από εκεί που ρώτησε. Η απάντηση μπορεί να μην είναι με λέξεις, μπορεί να την νιώσετε την απάντηση. Τώρα θέλω να γυρίσετε πάλι πίσω στο σημείο που καθόσασταν ο κλαδόν, να καθίσετε στο πάτωμα χαλαρά. Θέλω να νιώσετε ότι όλες οι σιλουέτες γύρω στο κεφάλι σας, όλες αυτές που σας περιβάλλουν, ότι σας πλησιάζουν σιγά σιγά, έρχονται προς το μέρος σας, σαν να σας περικυκλώνουν. Φυσικά χωρίς να φοβάστε. Έχουν πλησιάσει. Φανταστείτε τις ακριβώς πάνω από το κεφάλι σας. Δεν είναι επιθετικές, απλά σας κοιτάζουν. Και θέλω να πείτε ότι τώρα που θα ξεκινήσουμε, που θα ανοίξουμε τα μάτια να κάνουμε μία έρευνα, αν θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, στην πραγματικότητα και όχι μέσω σκεπτομορφής. Αλλά πρέπει να το νιώσετε. Δεν παρακαλείτε, απλά το αναφέρετε. Σηκώνεστε από εκεί που κάθεστε ο κλαδόν. Και κάποιος τράκαρε.
και άνοιξε τα μάτια σας. Άνοιξε τα μάτια και χαλαρώστε. Βγάλετε τις κουκούλες. Για να θέλω να ανάψω και ένα φως. Από το φακό. Χαλάρωσα το βλέπω, ε. Εντάξει. Όλοι σου πήγε μέσα, τι είπα. Χαλάρωσα το βλέπω, ε. Αλλά όσο το λέω, το μάτι είναι έτσι. Ναι, τι είδε, παιδιά, γιατί είστε στο ηρεμή. Χτύπησε το, ρε. Τι. Το γεννέα. Χτύπησε το γεννέα. Γιατί έβλεπα σαν λαμπάκια. Όχι. Εγώ σου λέω ότι εδώ πέρα, στο μυαλό μου, με τις σκέψεις που μας έβαλες να κάνουμε, ότι εδώ υπήρχε ένας τύπος, σαν υπεύθυνος, ας πούμε, του χώρου, των εργατών, ο οποίος, φίλε, μοίραζε πολύ πόνο στον κόσμο. Okay. Μπορώ να σου πω και το χρώμα της φόρμας του. Ωραία, θέλω να μου πείτε ο καθένας τι ακριβώς ένιωσε και τι είδε. Πες μου. Όταν είδα αυτό τον τύπο, μεγάλο ηλικία, με μπλε φόρμα εργασίας, και με το αυστηρό του ύφος και έκανα τις ερωτήσεις μέσα στο μυαλό μου, μου τίσαν τα χέρια μου, ρε. Το είπες αυτό που σου είπα. Ναι, ό,τι είπα να επικοινωνήσει αυτά είναι. Όσο σου γυαλό στο χέρι και σου λέει, εδώ, τι έγινε, ναι. Δηλαδή ένιωσα αυτό το πράγμα, όπως είχα τα χέρια μου έτσι. Σαν να μου πιάσει εδώ τους κόμπους και να μου πίεσε τα χέρια. Οκ. Okay. Εσύ το κάνεις και πρώτη φορά, εσύ. Εγώ δεν κατάφερα όλο αυτό που είπες, το να χάσεις χρόνο κλπ. Όταν πήγες στα μάτια μου ήταν ένα ραντάρ απλά. Πώς είναι το ραντάρ, θα δείξω. Σαν σόναρ. Ναι. Γκρίτε ρίτσες ήταν τα παιδιά. Ένα, δύο, τρεις και μια κόκκινη προς τα πίσω. Εκεί που είπα πριν. Πίσω, ναι. Μετά που πήρες να τους φέρουμε κοντά ήρθανε τρεις. Στην ερώτηση πιο πριν που πήρες να κάνουμε, ρώτησα τι γύρευσε εδώ, ήρθα να σε πάρω. Και όταν είπες να φέρουμε κοντά που ήταν τρεις, τράκαρε εγώ. Το μάξα απ' έξω. Ναι, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι τα ακούσατε κι εσείς, ότι εδώ απ' έξω μάλλον κάποιος τράκαρε για να στείλουμε. Οπότε δεν το κάναμε εμείς, δεν είχε τίποτα εφέ. Χρήστο. Στην αρχή που έλεγες να φανταστούμε τον εαυτό μας σε απόλυτο σκοτάδι με ενέργειες, κάνω το σταυρό μου ότι είδα τρεις φορές, ένιωσα το EMF να πάει στο κόκκινο και αναρωτήθηκα γιατί δεν ακούγεται ο ήχος. Τρεις φορές το είδα, δηλαδή τα λαμπάκια έτσι τα δω, μία, δύο, τρεις. Όταν μας είπες για ενέργειες για ψυχές ανθρώπων ότι μας έχουν περιβάλει και να σκεφτούμε και ουσιαστικά να επικεντρωθούμε σε έναν και να κάνουμε μια ερώτηση, εγώ επικεντρώθηκα σε ένα μικρό κοριτσάκι που κρατούσε το χέρι, δεν είδα πιανού. Πήγα σε αυτό το κοριτσάκι, το πλησίασα, το ρώτησα άμα ήταν χαρούμενο εκεί που βρισκότανε, δεν μου έδωσε απάντηση. Μέσα μου ήθελα να απαντήσει ναι, αλλά δεν μου έδωσε απάντηση. Και όταν ήρθαν, που είπε στο τέλος ότι να φανταστείτε όλους να σας πλησιάζουν και να απευθύνετε ότι θα κάνουμε τώρα έρευνα, ότι θέλουμε στην πραγματικότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας, πάλι επικεντρώθηκα, δηλαδή είχα. Το φόκους μου στο κοριτσάκι ήταν ένα μικρό ξανθό κοριτσάκι. Οκ. Τεό. Εγώ αυτό που ένιωσα όταν είπες ότι μας περιβάλλουν ήταν σαν άσπρες μορφές, σαν φως, απλά είχε το περίγραμμα ενός ανθρώπου. Και μετά όταν είπες να πάμε πιο κοντά, μία από όλες αυτές τις μορφές, γιατί ήταν πάρα πολλές, είχε κόκκινα μάτια. Έτσι ένιωσα. Και επειδή μου κόλλησε στον εγκέφαλο αυτό, πέσα από όλες αυτές τις μορφές, απευθύνθηκα σε αυτήν.
Όταν δηλαδή είπες να ρωτήσουμε κάτι, είπα γιατί βρίσκεσαι εδώ, στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη μορφή. Και μετά είπα, αν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μας, είπε, ένιωσα βασικά ότι ήταν σαν να λέγε ναι, αλλά απ' την άλλη δεν ήθελα και να το πιστέψω, γι' αυτό δεν σηκώσα το κεφάλι. Σαν πλάνη. Ναι. Ήταν σαν να σκέφτηκα εκείνη την ώρα, γιατί πάει και το κεφάλι μου λίγο, ότι εγώ το είπα το ναι. Ήταν λίγο περίεργο, δεν ξέρω πώς το ένιωσα. Αλλά αυτό ένιωσα, ότι ήταν μια συγκεκριμένη μορφή, η οποία έχει κόκκινα μάτια και ήταν από εκεί. Και εκείνη τη στιγμή με το που έκανα την ερώτηση ήταν που γίνεται το τρακάζο. Παρατηρήσατε ότι και οι τέσσερις νιώσατε και είδατε και ακούσατε κάτι τελείως διαφορετικό. Ναι. Τελείως διαφορετικό. Υπάρχει ένα pattern, εγώ βλέπω. Επίσης, να υπάρχει ένα μικρό pattern, αλλά ο καθένας τελείως διαφορετικό το ένιωσε και το είδε. Κόκκινο. Εσύ το κόκκινο ραντάρι. Το κόκκινο λαμπάκι, όταν είπες να πάμε προς τα εκεί, που στην ουσία είναι δεξιά μου, εγώ νιώθω ότι το δεξί μου μισθόριο καίγεται αυτή τη στιγμή και από αυτή τη στιγμή και το αριστερό είναι κρύο. Και υπάρχει ένα μπλε. Υπάρχει ένα μπλε του μπλε. Και έντονο μπλε με φόρμα. Φόρμα εργασίας. Αυστηρή φόρμα εργασίας. Άρα κάποιες πληροφορίες που έχουν πριν ξεκινήσουν έρευνα έχει να κάνει με το έντονο το κόκκινο. Έχει να κάνει με κόκκινα μάτια που εντάξει, μην πει ο κόσμος ότι ήταν κάποιος δαίμονας. Είναι σχετομορφή στο μυαλό. Δεν ήταν ότι ήταν κακό. Αυτό. Απλά ήταν διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα. Ήταν ότι είχε κόκκινα μάτια. Έχουμε ένα κοριτσάκι. Έχουμε έναν προενεργάτη. Προϊστάμενο. Ναι. Έχουμε κάποιες πληροφορίες που μπορούν να επικεντρωθεί μου κατά κάποιο τρόπο. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Και ελπίζουμε να είναι καλά ο άνθρωπος που έχει τρακάρει. Μπορεί να ήταν εξαι στο δάπεδο, να μην τα τρακάρεις. Ναι. Okay. Θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις, γιατί έχω τοποθετήσει εγώ τις συσκευές. Ξεκινήσουμε λίγο εδώ πέρα χαλαρά όπως είμαστε. Καταρχήν εγώ λέω να συστηθούμε, δεν έχουμε συστηθεί. Να με. Στο τραπέζι μπροστά μπορεί να συστηθείτε. Ένας αμέσως. Καλησπέρα. Συγγνώμη. Καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος. Καλησπέρα, είμαι ο Θεόφιλος. Καλησπέρα, είμαι ο Άλεξ. Καλησπέρα, είμαι ο Θοδωρής. Καλησπέρα, είμαι ο Νίκος. Συστηθήκαμε στον χώρο. Οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε να κάνετε ερωτήσεις. Εγώ δεν θα σας ενοχλήσω. Κάντε όπως νομίζετε τις ερωτήσεις, ο καθένας ξεχωριστά. Μπορείς να βάλεις ένα λέιζερ εκεί, στο κοινό. Πού? Εκεί πίσω από το Θεόφιλο. Μπορεί να βάλω μια συσκευή. Δεν θα παρατηρήσεις το λέιζερ. Κάτω ένα κάτω. Ένα λέιζερ. Θα σου εξηγήσω πώς δουλεύει το λέιζερ. Το λέιζερ. Αστυνομία, αστεία. Τι? Αστυνομία? Όχι, ρε. Όχι. Θα το βάλω πάνω. Ναι, βάλω εκεί. Θες να έρθω? Να με κάνεις να πέσω. Όχι, ρε, έχεις και το πόδι. Τελειώνει το ρεκ. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Λοιπόν, να πούμε πρώτα ότι βάλαμε ένα κάρτμπορ εδώ πάνω, το οποίο γιατί δεν έχει σταματήσει. Έχει περάσει τα 12 δεύτερα. Τώρα σταμάτησε. Και έβαλα πάνω το dust rampot, το έβγαλα από το σκαμπό. Γιατί γενικά και οι πέντε νιώθουμε κάτι εκεί, σε σχέση με όλο αυτό το κτίριο, νιώθουμε εκεί. Όχι εκεί, εκεί. Εγώ το κοριτσάκι το είδα από εκεί. Από. Αλλά ήμουνα πιο κεντρικά, δεν ήμουνα ακριβώς εδώ, προς τα εδώ. Δηλαδή ήμουνα από εκεί και το είδα. Μπορείς να ξεκινήσεις να κάνετε ερωτήσεις. Κοίτα. Τσέκα, το κόκκινο λαμπάκι. Τραβάει ενέργεια. Το κάρτμπορ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις ενδείξεις. Κοίτα, προφέρει ενέργεια το φακό. Πάρ' την. Για σένα είναι όλοι. Πάρ' την ενέργεια.
Κοίτα το λαμπάκι, είναι προς τα δω. Δηλαδή ήταν αφουσμένο έτσι. Είναι προς τα δω. Πάρτε όλη την ενέργεια από το φακό. Για σένα είναι. Πάρτε την όλη. Ήταν στο έτσι το λαμπάκι προς τα δω. Ξεκίνησε να κάνω τρόπο. Το dash remote να πούμε ότι δεν έχω βάλει θερμοκρασία. Είναι καθαρά ηλεκτρομαγνητικά σήμερα. Να επηρεάσει. Σε οποιαδήποτε ενέργεια υπάρχει σε αυτόν εδώ το χώρο, έχουμε έρθει με απόλυτο σεβασμό, χωρίς να βανδαλίσουμε, χωρίς να σας προσβάλλουμε. Το μόνο που θέλουμε είναι να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ρε φίλε, είχα πατήσει ρεκ και εδώ σταματημένα. Ξαναπάτησα τώρα ρεκ. Εκεί πάτσα, που σου λέω ναι, και έχει σταματήσει και ξαναπάτησα ρεκ τώρα. Κανονικά αυτό δεν γράφει. Πρέπει να έχει σβήσει τώρα, μαλάκα. Πρέπει να βγει την μπαταρία, κοίτα, το τραβάει την μπαταρία. Κάτσε αυτό το όνομα εδώ πέρα, γιατί δεν ξέρω γιατί πατήθηκε η ρεκ πάλι. Γιατί θέλουμε πολλές κάμερες, γιατί... Κάνε την ερώτησή σου. Και αυτό που θέλουμε είναι να μάθουμε την ιστορία σας. Και οι τέσσερις είπαμε ουσιαστικά μια διαφορετική ιστορία. Πλάσαμε στο μυαλό μας μια ιστορία. Υπάρχει κάποια μορφή από αυτές που πλάσαμε. Άρμπολ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ωραία. Καλά θα πάει. Μπορώ το να... Τι είναι. Ε, τι. Ένα κόκκινο και τι. Δεν είναι κάποιο φως. Τι φως, ρε. Το Inferen. Τέλειωσα. Τι είναι αυτό. Έκανα αντανάκληση. Θα σας λέω ξεχωριστά τα ονόματα. Πιανού η μορφή που έπλασε στο μυαλό του βρίσκεται στο χώρο εδώ μαζί μας, άναψε το μπαλάκι που άναψε πριν. Είναι στο χώρο εδώ μαζί μας η μορφή που φαντάστηκε και είχε στο μυαλό του ο Θοδωρής. Είναι στο χώρο εδώ μαζί μας. Άκουσα με τέμπο ένα τικ, τικ, τικ. Και το κάμπελ. Έκλεισα το φως και μου κάνει τίποτα που δεν δουλεύει κανένα ρεμπότ και δουλεύει κάμπελ. Και μόλις τελείωσε και αυτό το φως. Τελείωσε αυτό. Ωραία, δεν πειράζει, πάμε. Πάμε, σκοτάδι, έτσι όπως είμαστε. Άρα να προκλάβω ως νέα προς εσένα. Είναι εδώ μαζί μας η μορφή που είχε στο μυαλό του ο Άλεξ. Ο επιστάτης, ο εργάτης. Βασικά θέλω να κάνει ο καθένας 2-3 ερωτήσεις με υπομονή με βάση αυτό που είδε στο μυαλό του, παιδιά. Και να περιμένουμε κάποια απάντηση. Τι λέτε. Ναι. Ωραία, Χρήστο, συνέχισε. Βάσει αυτό που είδες στις ερωτήσεις. Τι. Καλά, τελευταίος ο Θεόφιλος. Τι. Λέγε. Παιδισκιά. Χρήστο. Υπήρξες ποτέ σε αυτόν εδώ το χώρο. Μπορείς να ακουμπήσεις μια συσκευή για απάντηση. Έχουμε τοποθετήσει διάφορες συσκευές γύρω που αν πας κοντά θα ακούσεις κάποιο ήχο, θα δεις κάποια λαμπάκια και θα είναι επιβεβαίωση για εμάς.
στις ερωτήσεις που θα κάνουν τα παιδιά. Ό,τι και αν είναι εδώ μαζί μας, αν είναι εδώ. Είναι Κλεισάρα. Και η δεύτερη ερώτηση είναι... Μήπως μπήκε στο μυαλό μου για να με επηρεάσεις, είδα τη μορφή σου για να με επηρεάσεις κάπως. Θα δω, για κάνε λίγο τις ερωτήσεις. Θέλω να δω κάτι. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω... τα κόκκινα μάτια που... είδα... μέσα στο πλήθος... που υπήρχαν... οι ανθρώποι, οι ψυχές... ό,τι και αν ήταν αυτό. Εσύ με τα κόκκινα μάτια... πιστεύεις ότι είσαι κακός? Αν ναι, ενεργοποίησε κάποια συσκευή. Και αν μπορείς, εκτός του κάτω. Δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω. Ένιωσα πολύ οικεία όταν ήμουνα κοντά και στις άλλες οντότητες, αλλά πιο πολύ προς εσένα. Με ξέρεις? Αν με ξέρεις προσωπικά, ενεργοποίησε μια συσκευή. Τα ακούσατε? Πατάει πάνω στο χώμα. Εδώ είναι, τριγύρω. Ναι, ρε. Πριν που έχουν ειδικά, πέρασε κάτι από την κολόνα προς τα γη. Ακούω δύο φορές από εδώ. Χωρίς που με είδες που περνάει. Είναι προς την έξω. Νιώθω ότι κάτι γίνεται, αλλά... Να πούμε ότι υπάρχει αέρας. Σίγουρα, ναι, υπάρχει αέρας. Αρκετός κιόλας. Αλλά δεν μεταφράζεται. Ναι, αλλά η ήχη είναι πολύ περίεργη. Άλεξ. Θέλω να μου πεις αυτό που είχες στο μυαλό μου σαν εικόνα. Εσύ με την μπλε φόρμα εργασίας σου, αυστηρός, έπαθες κάτι σε αυτό το χώρο και έχεις παραμείνει εδώ. Απάντησέ μου αν μπορείς, ακουμπώντας το Rainbow, το EMF που είναι εδώ μπροστά μας. Ή όποια άλλη συσκευή θέλεις. Αν δεν έχεις τη δύναμη να το κάνεις, σου επιτρέπω να πάρεις ενέργεια από μένα και να αγγίξεις ένα μηχάνημα, να δώσεις ένα σημάδι, κάτι. Αυτό είναι το... αυτό τέτοιο. Το infrared από αυτή την κάμερα. Σε αυτό το χώρο εδώ που βρισκόμαστε, γιατί νιώθουμε ότι κάτι υπάρχει, έχει γίνει κάποια επίκληση, έχει καλέσει κάποιος κάτι και έχει φυλακιστεί σε αυτό το χώρο. Δώσ' μας μία απάντηση ενεργοποιώντας ένα μηχάνημα. Το ακούσαμε όλοι. Ναι. Από δίπλα σου. Αυτό δεν ήταν αέρας. Ξεκάθαρο βήμα. Αυτό ήταν μέσα από... Μέσα από εκεί που δείχνησα, το ένα σπιτάκι. Να το δω. Να
αφού μου το εδώ το ακούστηκε αυτό το σκουπ. Δεν υπάρχει κανείς μέσα. Κάτσε εδώ, χτυπήσω. Δεν υπάρχει κανείς. Γενικά έχουν αυξηθεί οι ήχοι. Δεν υπάρχει κανείς. Κάτι είναι, αλλά δεν είναι τόσο δυνατός να μας δώσει την ένδειξη με κάποιο μηχάνημα. Ή απλά μας τσεκάρει. Κάποιες φορές, το έχω παρατηρήσει αρκετές φορές αυτό, παίρνει ενέργεια και κάνει ένα μπαμ. Ένα μπαμ στο τέλος. Ένα πικ. Και αφού λοιπόν με τον τρόπο σου απάντησε ότι κάποιος έχει καλέσει εδώ και έχεις φυλακιστεί εδώ, τι σκοπό έχεις? Ακούγονται αυτά, ε? Ναι. Αφού λοιπόν μας έδωσε την απάντηση ότι κάποιος έχει καλέσει εδώ και φυλακίστηκες, παγιδεύτηκες, σε ακούμε ότι γυρίζεις γύρω-γύρω από εμάς, από τον κύκλο μας. Δώσ' μας ένα σημάδι, ακουπώντας ένα από τα μηχανήματα ή ενεργοποιώντας το κάτμπολ, ότι είσαι εδώ, για να το επιβεβαιώσουμε. Γιατί σημάδια μας έχεις δώσει αρκετά. Εγώ νιώθω πάντως ότι έχει πολύ ενεργειακό, έντονο ενεργειακό. Το δούμε, θα δούμε πού μας θα μας πάει. Κάτι από εκεί. Δεν είναι όπως άλλες φορές που μας παίζει, νιώθω ότι κάτι μας κοιτάει. Σαν να μας τσεκάρει αυτή τη στιγμή. Ναι. Ή σαν να θέλει να δει με ποιον θα επικοινωνήσει. Εγώ πείτε με τρελό. Αλλά... ακούω σαν κάτι να τρέχει. Ναι. Σαν κάτι να τρέχει όμως, όχι εδώ. Γρήγορες κινήσεις. Μπορεί να είναι και στο μυαλό, έτσι. Εγώ γιατί νιώθω το πάλι. Ναι. Εγώ γιατί νιώθω ότι έχει κάτι κάποιος στην πλάτη μου, ρε. Παιδιά, ο καθένας έχει, εγώ, εσείς οι δύο νιώθετε αυτό, εσύ Άλεξ στην πλάτη σου, εγώ νιώθω, ρε φίλε, κάτι να βλέπω, να, εκεί, κάτι από εκεί πέρα, κάτι από εκεί. Τώρα και το μότο, εγώ πες από εκεί. Λέχεις τώρα, αυτό υποπτευόμαστε το ίδιο, λες εκεί στο βάθος που ψηλόγω έχει λίγο φως, ότι κάτι πηγαίνω έτσι πέρα. Ναι, εκεί πέρα. Ποδωρά, για ξεκινά λίγο ερωτήσεις και σε μια στιγμή. Θέλω να τσεκάρω πράγματα. Θα πω όπως έχουν τα πράγματα, τι νιώθω, δεν έχω άλλες πληροφορίες, γιατί δεν μου έχεις δώσει. Αλλά αυτό που νιώθω είναι ότι τρέχεις, να πω μεταφορικά, τρέχεις από κολόνα σε κολόνα. Ξέρω ότι βρίσκεσαι εκεί. Να κάνω ένα πείραμα πριν το συνεχίσεις. Ναι. Κράτησε κάμερα. Με κρατάτε να με βλέπετε. Ένα φακό θέλω. Εγώ έχω τον ψεψυχισμένο, αλλά δεν έχω. Άστο, έχω εγώ φακό το κινητό του. Έχω εγώ φακό, αλλά δεν έχω. Έχω εγώ το τέτοιο. Άμα κύριε μου, ρε Θεοφίλε, δεν το κάνεις από το μυαλό. Τι θες να ψεις πώς να το έχεις. Συνεχίστε λίγο να κάνετε ερωτήσεις. Ένα πέρα να κάνω. Και έχουμε πλάνο, το τσεκάρι μετά, τα αφήνω το πόδι, έτσι. Βάλε. Πες, Θοδωρή. Κάτσε να... όλα κάτι πριν. Που είμαστε με το Θεόφιλο που του δείξα εκεί πέρα, που έκανα νόημα. Όντως κάτι ήταν εκεί. Και δεν σημαίνει στο κάτω εκεί πέρα που του πάμε τα μηχανήματα. Είμαστε το δύο άνθρωποι το είδαμε, δεν είναι. Αλλά εκεί κάτω θα ήθελα να πάω. Από εκεί έχει σκιές. Έχει πολλές. Δεν ξέρω τι παίζουν τα μάτια μας. Απλά θέλω μια χάρη. Ναι. Εγώ θα βάλω στα παντοπολίδια κατά τη διάρκεια του διαδρόμου. Πέντε παππού. Σκουπιά. Εδώ. Να σου φέρω το ένα από εγώ. Πού είχε. Οκ, ήξερα. Θέλω να δω αν έχει ένα σταυρό εκεί πέρα. Έχει. Έχει ένα σταυρό. Ναι. Ένα εδώ πάνω του μάστερ και εδώ έχει κάτω μισό. Κατάλαβα τι κάνεις. Χρήστο. Ναι. Μάλλον να το πιέσαι το ένα καλά και το ένα δεν είναι φανταρία. Έλα. Το λίγο ράδιο το πήγω κάτω και έχω καλή. Το παίρνω. Πρώτη που αφήσεις. Ναι. Θα πω.
καλά το σκέφτηκε. Αφού νιώθει κάτι και στο διάδρομο να δει αν θα... ανάψει. Καλά, κοίτα. Επειδή είμαστε σε ένα πολύ αόριστο έδαφος, που γενικά δεν ξέρεις τι είναι, πώς λειτουργεί, πώς επικοινωνεί. Άλλες φορές επικοινωνεί μόλις έχει πάρει ενέργεια, άλλες φορές επικοινωνεί κατευθείαν. Πάντως ο φακός ήταν φορτισμένος, τον έβγαλα πριν φύγω, ήταν γεμάτος και δεν έχει ανάψει εδώ τόση ώρα. Έτσι. Καλά, αυτό να ξέρεις είναι τα στάνταρ. Μπορείς λίγο να ανάψει και να έχει φουλ μπαταρία. Ναι, το έχουμε πάθει αυτό. Και σταμάτησε το κόκκινο. Να σου πω, πάρε κάποιος τηλέφωνο και εγώ θα κάτσω το κινητό. Εσύ κράτα εδώ πέρα, μίλα με τα παιδιά. Εγώ θα μένω ενδιάμεσα εκεί για να. Να το. Παιδιά τα δύο. Να το. Άλλαψε. Να το. Και τα δύο. Τράβα το. Και τα δύο. Εγώ θα έχω όμως αυτό για να φαίνεται το χρώμα. Λοιπόν, φέξε με εδώ. Φέξε με εδώ. Δεν το έχω ξανακάνει αυτό. Είναι σαν να περπατάει εκεί. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, όταν καθόμασταν στο τραπεζάκι, και εγώ, αλλά και η υπόλοιπη ομάδα, είχαμε το αίσθημα ότι κάτι συνέβαινε στο διάδρομο, το μεγάλο το διάδρομο. Ακούγαμε διάφορους ήχους, εμένα το βλέμμα μου, άμα παρατηρήσετε, ήταν καρφωμένο συνέχεια εκεί, γιατί νόμιζα ότι κάτι έβλεπα, άκουγα πράγματα και οι υπόλοιποι. Και αφού βάλαμε τα cutballs, και δεν βάλαμε μόνο ένα, βάλαμε 6-7 cutballs, πρώτη φορά το κάναμε αυτό, άρχισαν να ανάβουν το ένα μετά το άλλο. Ήτανε λες και πέρναγε κάποιο ζώο, μια γάτα ας πούμε, ή γάτες. Χαμηλώνω φως. Έλα. Πρώτα, ευχαριστώ για την εμπειρία, μαλάκα, πραγματικά. Γαμάι. Αυτά είναι καταστάσεις, ρε φίλε. Λοιπόν, τώρα όρθιοι κάθεσοι, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Θέλω να είμαστε όλοι στο χώρο, προσοχή στα κάτω. Εγώ θα είμαι εκεί, θα τραβάω εσάς. Εσύ κάτω εδώ πέρα, βουλίτσα προς την του πατάτε. Λοιπόν, για να μην σου πω καθίστε πάλι στο τραπέζι, για να είμαι εγώ εδώ πέρα και για να πω και στον κόσμο ότι έχουμε βάλει 6 κάτμπολ μέχρι σχεδόν κάτω, εκεί, κατά σειρά. Λοιπόν, θα χαμηλώσω και το φως. Και το MFA πήγε στο 2. Άσε να το είναι, θα το κρατήσω. Λοιπόν, καθίστε, χαλαρώστε. Ναι. Έχει λίγο ένιξη. Θεό, εσύ άμα μπορείς πήγαινε από πίσω τα παιδιά που είναι τσιμεντένιο το δάπεδο, γιατί έχω τη Sony εδώ που τραβάει από εδώ και εγώ τραβάω από εδώ, καταλαβαίνεις. Και κάνε εκεί. Αράξε στην καρέκλα και προχωράμε. Ίσα ίσα που ακουμπάει το EMF δύο φορές ξανά. Ωραία. Θέλω να έρθεις να μου. Όχι, περίμενε. Όχι. Μισό. Δώσε μου λίγο βάση. Κάτω. Όλοι. Όλη η ομάδα. Να το κάνω όλοι. Για ακούστηκε η φόρη. Όλη η ομάδα νιώθει ότι είναι κάτω εκεί κάτω. Και εκεί και εδώ είναι, Νίκο. Εδώ το είμαι, φοράει. Το είμαι. Ναι, άναψε σχεδόν και τα κόκκινα. Αν είσαι εκεί πέρα, θέλεις να έρθεις προς το μέρος μας. Θέλεις να έρθεις προς το μέρος μας. Να μιλάω σιγά σιγά. Να μένει ένα επιτακτικό. Ξέρεις, βαράει το είμαι. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ρώτησε. Σε όλο αυτό που κάναμε, έδωσα το χέρι μου στο κοριτσάκι. Άμα θέλεις, μπορείς να ακουμπήσεις το χέρι σου, το χέρι μου που στο ξαναδίνω πάλι. Δεν είναι για μακριά το κινητό. Εδώ. Δεν είναι για μακριά. Πάρε αυτό και φέρω μου την ήχο, παρακαλώ. Από μακριά κάνει χαλάει πολύ. Έλα. Δεν είναι για μακριά. Με αυτό μπορώ να δω και τις κάτω και τα κάτω. Τι είπα τις κάτω. Άκουσα φίδι. Μόνο εγώ το κοντάρι ήταν, ρε. Όχι, άκουσα. Α, το κοντάρι ήταν. Πάμε.
Οτιδήποτε υπάρχει εδώ πέρα μαζί μας αυτή τη στιγμή εδώ κοντά μας μπορεί να το φτάσει μέχρι το κόκκινο. Θα ακουστεί και ένας ήχος. Μπορείτε να έρθετε να μου κρατήσετε το χέρι. Επέτρεψε του να πάρει ενέργεια από σένα, να ενεργοποιήσει το ΟΗΕΒΕ. Αυτό σιγά σιγά το κάνουμε, Αλέξ. Όχι κατευθείαν. Οκ, sorry. Όταν το κάνεις αυτό και το κάνει, δεν θα δείξει πάνω από 2 ώρες έρευνα. Εργοστάσιο. Πορσελάνης. Έχουν ακουστεί διάφορα εδώ πέρα, έχουν γίνει ξανά έρευνες. Ακούγονται διάφορα, ακούγονται για τηλετουργικά, ακούγονται για θυσίες. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες, πολλές μυθοπλασίες για αυτό το, σε αυτόν τον χώρο, σε αυτήν την τοποθεσία. Βέβαια, μπορούμε να ερευνήσουμε το 1/10 του χώρου. Έχει σφραγιστεί το υπόλοιπο. Οπότε, αναγκαστικά, έχουμε μείνει σε ένα μικρό κομμάτι. Τώρα, όπως είδατε, επειδή σε κάθε επεισόδιο από εδώ και πέρα θα γίνεται αυτή η τυπικά σαν ύπνωση που αφουγκραζόμαστε στον χώρο με ηρεμία, θα δείξει. Θα δείτε. Κράτησε μου το χέρι. Δεν φοβάμαι. Ούτε εσύ πρέπει να φοβάσαι. Παραπάνω μπορείς. Αφού σε βλέπουμε εκεί κάτω, γιατί δεν ακουμπάς κάποια τα μπαλάκια. Αφού εκεί πέρα είσαι. Ανάψε κάποιο. Ανάψε κάποιο μπαλάκι. Όριμος. Ναι. Κοίτα, αυτή η θόρυβη τώρα σίγουρα από τον αέρα. Εντάξει, απλά εμείς τη λέμε τι γίνεται και ότι, ότι είναι. Σίγουρα κάτι σίγουρα. Τώρα τι, πώς. Να σου πούμε ότι δεν φοβόμαστε. Και ούτε εσύ πρέπει να φοβάσαι. Αν σε περίπτωση φοβάσαι. Αν δεν μπορείς να έρθεις τελείως κοντά, έλα λίγο. Κάνε ένα βήμα μόνο. Εμείς θα μείνουμε ακίνητοι. Όποιες ενέργειες βρίσκεστε εδώ μαζί μας, αυτός εδώ ο χώρος ήταν ο χώρος εργασίας σας. Ζούσατε σε αυτόν τον χώρο. Μιλάμε εγώ εδώ πέρα, γι' αυτό να μην το πείτε από την πλευρά τώρα. Γιατί ανάψαμε τώρα από την πλευρά. Αλέξ, μπορώ να πιάσω το δάσο. Αν ανάψεις άλλο ένα κάμπουλο από εκεί πέρα που είσαι, θα σου ανάψω το φακό για να βάλεις ενέργεια. Θα πάω να το βάλω τον τάσο. Ακουστεί.
να σας δηλώσω. Τι έπαθες? Έχει χάκια από κάτω του, δεν είναι τα νιώθεις του αέρα, παιδί μου. Από κάτω, σε πω, που είναι... Ποιος τα έχει? Πήγες να πεις. Αν μην χαρακτηρίσουν μια λόγια με αυτούς όπου πάτε, εγώ να μην έχω σε ερωτήσεις με το μπλε φόρμα, με το αυστηρό το ύφος το μαλακλήριο, γιατί μου έχει κάτσει αυτή η εικόνα στο μυαλό. Ποιο πράγμα? Κάποιον εδώ μέσα, στο μυαλό μου έχει κρατηθεί αυτή η εικόνα, ρε φίλε. Αυτός ότι πας με την μπλε φόρμα, εδώ πρέπει να έχει και δωμάτια, κάνε την ερώτηση παρακαλώ. Πρέπει να έχει δωμάτια που έμεναν εργαζόμενοι εδώ και αυτός δεν περνάγανε καλά μαζί του. Αυτή η εικόνα μου έχει κρατηθεί στο κεφάλι. Κάνε τι κάνω, ότι ερώτηση πιστεύεις ότι... Μήπως είσαι ο επιστάτης εκεί στο βάθος ή ο παλιός εργαζόμενος, εκεί που κοιτάμε όλοι. Αν είσαι αυτός με την μπλε φόρμα, ενεργοποίησε κάποιο μπαλάκι που έχω κάτω στο πάτωμα ή τη συσκευή στη μέση. Άμα πας κοντά, θα ενεργοποιηθεί και θα ανάψει διάφορα χρώματα, διάφορα λαμπάκια. Και θα διαπιστώσουμε την παρουσία σου. Τι να πει. Ή μήπως είσαι κάποιο κοριτσάκι. Αν είσαι κοριτσάκι, επίσης μπορείς να κάνεις αυτό που είπα. Κάποιο μπαλάκι. Ή οτιδήποτε είναι εκεί πέρα κάτω στο βάθος. Μπορείς να απορροφήσεις την ενέργεια από τα μπαλάκια ή από τη συσκευή στο πάτωμα. Έχει φύγει γιατί είναι σκοτάδι. Πάμε. Τίποτα. Μη κρύβεσαι πίσω από την κολόνα. Έλα μπροστά εμάς, δεν θα σε πειράξει κανείς. Εάν είσαι το κοριτσάκι που είπε ο Νίκος, ή αν είσαι κάποιος εργαζόμενος ή εργαζόμενη που έμενε εδώ και δεν περνούσε καλά από τον επιστάτη. Εμένα μου φανέρωσε ένα ραντάρ με τέσσερις κουκίδες. Οι τρεις ήταν γκρι και η μία ήταν κόκκινη. Τι ωραία πρόβατα κάτω. Με κατεύθυνες προς εκείνο το σημείο. Μετά εμφανιστήκατε τρεις πίσω. Παλάκι, κάτω. Ευχαριστούμε. Ναι, συνέχισε, συνέχισε. Μετά εμφανιστήκατε τρεις πίσω. Όπως το θυμάμαι καλά τώρα ήταν με γκρι μανδύα. Τι γυρεύετε εδώ? Πάντως πλησιάζει κοντά στη συσκευή. Ήταν ένα κάρβολ κοντά στο τάστρο. Ναι. Πλησίασε το κι άλλο αν είσαι εκεί. Είσαι πολύ κοντά. Αν είστε τρεις που φανερώθηκαν σε μένα, πλησιάσε το τάστρο. Τη συσκευή και στο βάθος, με το κόκκινο λαμπάκι. Το ίδιο με έφυγε σε σταθερό mood. Ναι. Δεν έχει σταματήσει δηλαδή να είναι. Το πράσινάκι του. Στο τρίτο, μέχρι το τρίτο. Του παίρνεις και πολύ τέτοιο, γιατί βαράει ένα 5 δευτερόλεπτα από ό,τι κατάλαβα. Ναι, αλλά είναι σε σταθερό. Εγώ δεν το παίρνω πολύ, απλώς. Μήπως περνάει κάτι. Ναι. Και θα χτυπάει και κάποιο ρέμπο του. Ναι, αγγιό. Εντάξει, μπορεί να είναι. Άσχημα. Θα κάνουν σίγουρα αυτό το θέμα. Ναι, πολύ κάτμπολ. Θα φάσει. Ναι. Ποιο θα φάσει. Ποιο. Για κάτμπολ, δεν το σταμάτησε. Όλη η δραστηριότητα γίνεται σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό το κομμάτι γίνονται όλα. Τα κάτμπολ που ανάβουν. Που έρχεται πιο κοντά.
σε αυτό εδώ, εδώ κάτι έχει συμβεί. Σε αυτό το χώρο κινείται. Μην πηγαίνετε στα κούβες, πήγαινε το διαδρομάκι. Είναι τα πέσει. Και θα καταλάβουμε που βρίσκεσαι. Ανάψουμε φωτάκια. Τον αέρα στη λεωφορείο. Αέρας. Αέρας όλα... Λεωφορείο. Φωνή. Προϋπήρχες αυτού του κτίσματος. Είσαι μια ενέργεια ή μια οντότητα που ουσιαστικά υπάρχει από πάντα εδώ πέρα. Μήπως θέλετε να μας κατευθύνεις να πάμε προς τα εκεί. Θέλετε να πάρεις την κάμερα μαζί με τον Χρήστο να πάτε πιο πέρα με τον Τάσκ, με το EMF. Ναι, πάμε. Και αν φωτίζει για κάτι. Τι σου λέτε να πάμε. Ακούσε ένα θόρυβο από τους. Γιατί. Απλά πως ήδη πατάτε. Έχεις λάβει φαγωτάκι μαζί. Πάρα εδώ. Εγώ το κινητό. Εντάξει, κράτα. Μάσου, βιέρα. Κάμπο. Κάμπο, ναι. Ωραία. Θες να είναι προς τα εκεί, πλησιάζουμε. Πήγαινε σιγά σιγά και παρακολούθα το EMF. Πρόσεχε τίποτα στο κενό. Χρήστο, κενό. Ναι, 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 τα βλέπω. Το χώριο πέρα. Είδες και αυτό, είμαστε κοντά και δεν πάει. Όχι, πρέπει να πας από πάνω. Στο ζωτιντάκι του Ιναβέλη, στο Ζιμπάρνεθα. Τι πάει. Μάστε. Όχι. Πρέπει να είσαι πολύ κοντά, τώρα εδώ κάναμε τους αποσυντονίσεις. Πάλι κάτω. Άρα μπορεί. Είσαι εδώ μαζί μας αυτή τη στιγμή. Σου αφήνω και το EMF άμα θέλεις. Έρχομαι και εγώ προς τα εκεί. Θέλεις να έρθω ή θες να μην μόνο τα παιδιά εκεί. Αν θες να έρθουν εργοποίησε ένα τάμπορ. Πλησιάζω κοντά σου. Δύο κάμερες. Σε αυτόν εδώ το χώρο να πούμε ότι έχουμε ακούσει ότι υπήρχε κάποιος που ουσιαστικά σκότωνε το κάτμπολ. Κάποιος σκότωνε ζώα. Λέω σε αυτόν εδώ το χώρο έχουμε ακούσει τις ιστορίες ότι κάποιος σκότωνε ζώα. Πώς είναι εκείς. Άκουσα σαν γάτα εγώ. Μήπως υπάρχει και κάποια ψυχή κάποιου ζώου. Ναι. Δύο μάτια κόκκινα δεν είπες, είδες. Ναι. Εκεί κάτω το να κάνεις σαν μάτια γάτας. Τι ήτανε. Βλέπεις. Ναι. Αλλά είναι στο... Πάλι το κάτω. Έχουμε κάτω μπορείς εδώ. Και αυτό που λες εκεί στον τοίχο. Ναι, εκεί... Αλλά είναι στον τοίχο, δεν ξέρω. Έπεσε ένα κομμάτι κεραμίδι αυτό. Πού
Το τι μου είπατε. Αυτό που είδες στη σκέψη σου. Ναι. Δύο κόκκινα μάτια, αλλά να κλείνουν και κάτω. Είναι και κόκκινο και μπλε. Σαν μάτια γάτα θα βλέπεις και κάτω στο τύπο. Μάλιστα. Έχει πάνω στο τύπο. Στο βάθος, στο βάθος. Διαγώνια. Δεν έχω ρεύμα, να εκεί φωτίζω, βλέπεις. Α, ναι, ναι, ναι. Κλείστο. Αυτό πρέπει να είναι το τέτοιο. Μήπως δεν θες να προχωρήσουμε άλλο μέσα. Ή τρέχει εδώ πάνω κάτω. Ναι, δεν είναι σίγουρα ένα πράγμα. Δεν αγγλάει εκεί. Κάνω παντού, πήρω παντού. Τι είναι αυτό που φαίνεται εκεί στο από το λέιζερ. Είναι από το λέιζερ του σας. Άμα θέλεις, είσαι εδώ μαζί μας και θέλω να μας δείξεις την παρουσία σου. Άμα το πας με το κόκκινο, θα κάνει αυτόν τον ήχο. Με το μάτι δεν φαίνεται κάτι. Α, είναι από πίσω. Είναι από πίσω, βλέπεις εκεί, λαμπάκι. Ναι, το σπιτιού είναι να βαλβίνει. Το μέρος είναι μέρος δυνατό.
Τι να πάμε από εδώ. Άλεξ, να γυρίσω από εδώ. Όταν ήρθαμε πρώτη φορά για εξερεύνηση, είδαμε κάτι τέτοιο στο πάτωμα, αλλά δεν βρήκαμε κάποια είσοδο. Σήμερα που ήρθαμε για έρευνα, βρήκα την είσοδο, αλλά ήταν επικίνδυνο να μπούμε. Και για μένα και για όλη την ομάδα. Γιατί όπως είδατε και στο πλάνο, είχε πέτρες κρεμισμένες, οπότε δεν το ρυψοκινδυνεύσαμε. Για ευνόητους λόγους. Καλά, εντάξει, εγώ επιμένω ότι γραφίτι. Ναι. Και δεν θυμάμαι πώς λέει το γραφίτι. Γραφίτι. Σαν ιερογλυφικό γραφίτι, ρε παιδί μου, και έτσι. Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν πολλά περίεργα. Όπως το γιατί να έρθει κάποιος να κάνει ένα τέτοιο γραφίτι. Καλά, αυτό. Νόημα. Πρώτο. Στάιλ. Δεύτερο. Ένα. Ουσκεκά δεν μπορεί. Το EMF και... Το EMF είναι κολλημένο, όχι απλά είναι εδώ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το πάει λίγο πιο πάνω, δηλαδή αν υπάρχει ενέργεια. Ναι, το κρατάει σταθερά στο τρίτο επίπεδο. Και έλεγα ότι πρώτον, ότι είναι περίεργο το να το κάνεις εδώ και να το κάνεις εγώ εδώ. Εκεί. Εντάξει, εδώ είναι καμβάς, ρε φίλε. Αυτό εδώ για αερογλυφικό είναι σαν καμβάς όλο. Ναι, αλλά μα προσέξεις, δεν έχει περάσει. Είναι σαν pattern. Ναι, αλλά δεν έχει περάσει πάνω από αυτά εδώ. Ναι, γιατί κάτι θα έχει εκεί όταν το κάνει το γραφίτι. Προφανώς κάτι υπήρχε εκεί. Αυτό είναι σαν βάση. Και όλο αυτό είναι σαν pattern όλο. Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Και εδώ μπορούμε γράφουμε. Καλά, εντάξει, το κινητό έχω. Αδιάγραφο δεν είναι. Αυτό δουλεύει. Ναι, δουλεύει. Αν είσαι εδώ μαζί μας, άναψε το ρεμπότ. Το ρεμπότ είναι αυτό που βρίσκεται μπροστά μου. Πάρε δύναμη από όπου θέλεις. Θέλει να δώσει. Ξέρεις πως χτυπάει, σαν το ανοίγουμε στο στούντιο που έχει τις βρύσεις τα ρεύματα. Ναι. Και είναι σταθερό ρυθμό. Δεν έχει ρεύματα εδώ. Και αυτό εδώ, το να φτάσει στο κίτρινο, σημαίνει ότι έχει αρκετό ρεύμα. Ναι.
Δηλαδή ακόμα και σε μπρίζα να το βάλεις. Μέχρι εκεί φτάνει. Μέχρι εκεί, ναι, δεν πάει. Για αυτό σου λέω σαν μπρίζα. Εγώ θα σε βάλω για λίγο εδώ δίπλα. Για ύπνο. Εδώ. Εγώ θα θέλει χέρι, ρε. Λες να έχω γορεύμα. Όχι. Για αυτό να κρατήσω εγώ. Να το πιτάμε, να δω. Τώρα που το κρατάω εγώ, δώσ' του λίγο χρόνο. Είσαι εδώ πέρα μπροστά. Είσαι εδώ μπροστά μας. Χρησιμοποίησε ενέργεια από το χέρι μου, από μένα και φτάστο στο κόκκινο. Πολύ περίεργο όλο το κόνσεπτ εδώ. Έχει, είναι σπηλιά σαν να έχει ρεύμα. Μέχρι το κίτρινο, σαν περνάει μια τάση ρεύματος εδώ πέρα. Ναι. Εμάς, όταν γυρνάγαμε... Κοίτα, το καλή. Ναι. Να, το και εδώ. Εδώ και εδώ. Όταν γυρνάγαμε, με το που περνάγαμε από ένα cardboard, άναβε. Το κάθε καμπόλ. Ναι, ναι, ναι. Τι λέτε, τα τρία. Ρε. Περνάγαμε, άναβε. Περνάγαμε, άναβε. Περνάγαμε, άναβε και του είπαμε. Το τελευταίο δεν το άναψε. Άναψε και αυτό και δεν το άναψε. Σαν να μην μας άκουσε. Ναι, φτάστο μέχρι το κόκκινο. Φτάστο μέχρι το κόκκινο. Δεν πιστεύω εντολές. Καλά, πότε. Όπου και να έχουμε πάει. Σαν να μην θέλει να ακούσουμε τον ήχο. Και ο ήχος ξεκινάει από εδώ. Ναι, από το επόμενο λαμπάκι είναι ο ήχος, παιδιά. Και για το λόγο του αληθές. Κάνμπολ, κάνμπολ. Κάνμπολ εκεί πίσω μόνο του. Φάει, δεν έχετε κάμερα. Έχω. Αυτό που γίνεται με τα κάνμπολ σήμερα δεν υπάρχει. Ναι. Κάνμπολ και EMF. Είναι περίεργο το ενεργειακό σήμερα. Το REMPOT κανένα δεν έχει. Κανένα, ούτε τον Τάς. Το πιο εύκολο. Ακούστε σας να σκοτώσω. Ναι, θα κάνω ένα μικρό διαλυματάκι. Εγώ λέω το ναι και το όχι να γίνει εδώ. Αυτό πάω να πω. Εδώ. Νικό. Εδώ. Ναι, 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 ναι. Μια ρολή στα κάμπου. Θα βάλω πώς θα το βάλω. Στη σειρά, δεν έχουμε. Όχι, θα βάλω τη Sony. Είναι Sony. Η μόνη που μπορεί να γράψει. Ενώ με τις άλλες δύο μπορούμε να γράψουμε πέρα τους φακούς. Okay. Τη Sony για να μπορέσει να φοκουσάρει καλύτερα τα υπόλοιπα. Τι γίνεται στο κόκκινο, ναι. Το έχει κάνει κυρίως ποτέ. Όχι, με το φω, με τον ήχο. Όχι. Κοίτα. Κοίτα και εμένα. Θα το πας. Πιο περίεργη εμπειρία. Πάψες. Ναι, ναι. Νικό, πρώτη φορά το πήγε. Το πάει, το πάει, το πάει. Έλα. Ναι. Ενεργοποίησε το EMF και αυτό που έχω στα χέρια μου. Πήγαινε εδώ στο κόκκινο. Το ακούσαμε. Λίγο ακόμα θέλεις. Φυσιολογικό τόσο ρε. Φίλε, δεν είναι. Καταρχάς δεν έχει ρεύμα εδώ πέρα. Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Ξανά. Και έτσι ακούγεται, παιδιά, όταν φτάνει μέχρι το κόκκινο. Ενεργοποίησε το. Αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα. Πήγαινε στο κόκκινο. Το χέρι μου, βλέπετε, δεν το επηρεάζει καθόλου. Κάτω, κάτω πάλι. Έχουμε εκεί. Οπ. Αυτό είναι ένα για πες, Θοδωρή, σήμερα τι γίνεται. Σε κάθε μέρος που πάμε και κάτι διαφορετικό. Ναι, γίνεται. Θέλω διαφορετική λύση για το καθένα. Και τώρα πώς έφυγε. Οπ.
Και μόλις έφυγε. Εξηγήστε, μα άμα είχε ηλεκτρισμό εδώ πέρα, θα ήταν σαν ένα σταθερό. Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Τελικά καταλαβαίνει. Ξανά. Ναι, το είδα. Νικό, σε μένα έκανε 4-5 φορές τον ήχο. Ξανά. Ακούγεται. Ναι. Ωραία, πέτσε μου λίγο κόπο. Γαμό. Ξέρω τα δέσσερα την πρώτη φορά, είναι σαν να έχει κεφαλές. Ποια? Στα κάτω. Κράτα το σωστά φέρω. Αυτό έλεγα τον τοίχο. Αυτό σου έλεγα τον γκράφιτι. Τον γκράφιτι. Κοίτα. Ναι, ναι, ναι. Είναι σαν να σε μπρίζα τώρα. Το κάνω και ποτέ σε μπρίζα. Πού τον κινητό. Εγώ. Θα κάνουμε να βάλουμε την κόσκη τώρα. Μαζί με τους αγούς. Το ένα, κράτατο. Το άλλο να το αφήσουμε. Δεν είναι πολύ περίεργο αυτό το ρεύμα. Το κίτρινο δεν είναι ρεύμα. Καλά, όχι, είναι η δύναμη, είναι η πόσο δύναμη. Δυνατό είναι. Ναι, άμα φτάσει μέχρι το κόκκινο, είναι ότι ουσιαστικά ηλεκτρομαγνητικά είναι στο πικ του. Αλλά ρεύμα δεν υπάρχει. Και για τις περιπτώσεις που δεν πιάνει ο μαρκαδόρος. Όχι, όχι, αυτό, όχι εκεί. Τι είναι εκεί, δεν το πειράξει. Όχι το. Ανάμεσα, ρε. Α, εκεί, δεν το είδα εκεί. Ανάμεσα στα δόντια, εκεί. Παλιά μου τέχνη. Ένα νι και ένα όμικρο βάλε, μην βάλει ναι, όχι. Γιατί. Βάλε, ναι, όχι. Σήμερα και μέσα. Έλα, μπρο. Δεν ξέρει, μια τεποδό το κάτω. Αλλά αυτό ξέρω να το κάνω κι εγώ. Το EMF πιάνει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Ο φακός ενεργοποιείται όταν μια ενέργεια, ένα ενεργειακό κομμάτι, ενώνει τους δύο μαγνήτες του φακού, του on και του off. Πολλές φορές έχουμε ωραίες ενδείξεις από το φακό σε απαντήσεις πάνω σε ερωτήσεις μας. Στην προκειμένη όμως θα δείτε ότι είναι ένα σημείο το οποίο το EMF φτάνει κόκκινα, ακούγεται και ο ήχος πλέον που έχουμε τοποθετήσει. Οι φακοί αναβοσβήνουν άλλα ντάλλον, το ghost tube δεν δουλεύει σχεδόν καθόλου. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι επειδή το EMF πάει κόκκινα ότι κάτι πιάνει σαν ένδειξη. Όχι. Σας βάζω σε μια κατάσταση να δείτε τώρα, στο επόμενο κομμάτι της έρευνας, ότι πολλές φορές οι συχνότητες επηρεάζουν πολλές συσκευές, που πρέπει να πεις αυτό που νιώθεις στην πραγματικότητα, ότι δεν είναι κάτι τώρα εδώ, απλά επηρεάζονται από μόνες τις συσκευές. Γι' αυτό και βαράνε ανεξέλεγκτα, έχουν σχεδόν σταθερό τέμπο, όπως το EMF, σταθερότατο τέμπο, και δεν μπορείς να βγάλεις κανένα συμπέρασμα από τους φακούς. Οπότε θα δείτε στην πορεία τι εννοώ. Θα δείτε. Θα το αναλύσουμε και στην πορεία. Δολοφονημένος. Από 4 πριν, δολοφονημένος. Μήπως είναι ο χώρος αυτός εκεί πέρα που έχουν σκοτωθεί τα ζώα. Μήπως προστατεύεις αυτές τις γάτες κάποιες. Θες να σου ξανακάνουμε παρέα και άλλο βράδυ μαζί με τα παιδιά εδώ.